Γεια σας, ονομάζομαι Χρήστος Μαρίνος, είμαι πιανίστας, συνοδός και μουσικός εκγυμναστής τραγουδιστών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Θα σας πω δύο λόγια για την φετινή τάξη του εργαστηρίου Cola Voce. Σκεφτόμουν έναν τίτλο, ο οποίος θα περιγράφει με λίγες λέξεις τα βασικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε φέτος. Ανάλυση των κειμένων και της μουσικής, όχι με την μουσικολογική έννοια, αλλά με πληροφορίες που θα εμπλουτίσουν την ερμηνεία, ρεπερτόριο διότι θα ασχοληθούμε με έργα γνωστών και αγνώστων συνθετών σε 6 διαφορετικές γλώσσες, και ερμηνεία διότι αυτός είναι πάντοτε ο τελικός στόχος όλων όσων μαθαίνουμε. Να προσφέρει στους συμμετέχοντες, πιανίστες και τραγουδιστές, τα εργαλεία και τα εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην προσέγγιση, μελέτη και φυσικά στην ερμηνεία του ρεπερτορίου. Για τον πιανίστα που τον ενδιαφέρει η συγκεκριμένη ειδίκευση, η τριβή με τους τραγουδιστές, το ρεπερτόριο, αλλά και την τεχνική της φωνής, αποτελεί το πιο σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής του. Για τον τραγουδιστή, η καθοδήγηση από τον πιανίστα, η εμπιστοσύνη σε ένα εξωτερικό αυτή αλλά και στην κρίση του, αποτελούν έναν απόσπαστο τμήμα της επαγγελματικής του ζωής. Στην τάξη, που θα συνεπάρχουν και οι δύο, εκτός από τα προηγούμενα, θα εξερευνήσουμε και έναν κώδικα επικοινωνίας μεταξύ τους. Επιγραμματικά, πρέπει να κατέχει τα θέματα της προφοράς, της προσοδείας και της άρθρωσης σε τουλάχιστον 3 με 4 γλώσσες. Πρέπει να γνωρίζει το ρεπερτόριο, την ιστορία του και τα διάφορα στυλ, να γνωρίζει ερμηνευτές και μέσα σε αυτούς, εκτός από τραγουδιστές, είναι και οι πιανίστες, οι μαέστροι, οι σκηνοθέτες, πολλές φορές ηθοποιοί και χορευτές, να γνωρίζει θέματα τεχνικής της φωνής, να γνωρίζει κυρίως ποίηση και θέατρο και φυσικά, εάν αγαπάει και τους τραγουδιστές και την ανθρώπινη φωνή, αυτό είναι πάντοτε υπέρ του. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε φέτος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το θεωρητικό σκέλος έχει δομηθεί έτσι ώστε να απευθύνεται εξίσου στους τραγουδιστές και στους πιανίστες. Ορισμένα θέματα που θα συζητούμε μέσα στη χρονιά, ίσως φαίνεται να απευθύνονται αποκλειστικά σε έναν από τους δύο, όμως θα δούμε ότι ως γνώσεις είναι απαραίτητες να τις κατέχουν και οι δύο. Παραδείγματος χάρη, η προφορά, η προσοδεία και η άρθρωση είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τόσο ο τραγουδιστής όσο και ο πιανίστας, αυτός που λέμε στα αγγλικά vocal coach. Επίσης, τρόποι μελέτης ρόλων και τραγουδιών είναι κάτι που πρέπει να κατέχουν και οι δύο. Όταν θα συζητήσουμε για τους διάφορους ρόλους που έχει ένας πιανίστας συνοδός, ένα θέμα το οποίο φαίνεται να είναι αποκλειστικά για τους πιανίστες, θα δούμε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει και ο τραγουδιστής αυτούς τους ρόλους, ώστε αναλόγως του τι ζητάει, να ξέρει τι απαιτεί από τον πιανίστα του. Παραδείγματος χάρη, όταν ένας τραγουδιστής θέλει να μάθει έναν ρόλο, πρέπει να πάει σε έναν vocal coach, περιμένει μια καθοδήγηση. Όταν παραδείγματος χάρη θέλει να τρέξει ρεπερτόριο, όπως λέμε, μπορεί να πάει σε έναν συνοδό, από τον οποίο δεν θα περιμένει καμία καθοδήγηση. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο Οδείο Μουσικής Πράξης στο Κουκάκι στην Αθήνα. Θα βρισκόμαστε 2 κοντινές μέρες κάθε μήνα, από 3 ώρες τη φορά, πότε Παρασκευή και Σάββατο, πότε Παρασκευή και Κυριακή, ξεκινώντας τον Νοέμβριο και τελειώνοντας τον Ιούνιο. Έτσι λοιπόν, θα έχει τη δυνατότητα κάποιος που βρίσκεται εκτός Αθηνών να μπορεί να συμμετάσχει αν το επιθυμεί.